Η 24η Ιουνίου θα μείνει στην ιστορία ω η μαύρη Παρασκευή των Αγορών. Λόγω ώρα, οι Ασιατικέ Αγορέ ήταν οι πρώτε που υποδέχτηκαν τα νέα για τον Brexit. Ο δείκτη Νικέη τη ισχυρή Ιαπωνική οικονομία διολίστησε κατά 7,92%. Και οι προοπτικέ δεν είναι καθόλου καλέ. So the entire process and the impact of this Brexit, as we all say, it, is not something which will get sorted out in the near-term future. It will take months to get sorted out. Λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα έχει οριστικοποιηθεί και στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατεί χάος. Το Λονδίνο ανοίγει με απώλειες 8% για να περιορίσει την πτώση λίγο μετά, λίγο πριν το κλείσιμο, στο 2,5%. Οι ανησυχίε για το μέλλον της Ευρώπης βήθησαν και τη Φραγκφούρτη. Ο Ντάξ κατέγραφε λίγο νωρίτερα απώλειες 6% και έκλεισε τελικά με απώλειες 7%. Das wir haben jetzt heute einen Schock an den Märkten. Heute wird sich ausgetobt, Δραματική ήταν η συνεδρίαση και στο Παρίσι, όπου ο Κακ υποχωρούσε κατά 7% όλο το απόγευμα και έκλεισε στο μείον 8%, ενώ πραγματικό ξεπούλημα έγινε σε Μιλάνο και Μαδρίτη. Οι δείκτε των δύο αγορών του Ευρωπαϊκού Νότου διολίστησαν κατά 11,13% και 10,9% αντίστοιχα. Λίγο νωρίτερα έφτανε να υποχωρούν ακόμη και κατά 13%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και εδώ στην Αθήνα. Το χρηματιστήριο έκλεισε με απόλυε 13,68%. Η Wall Street άνοιξε με μεγάλη πτώση 3% στο βιομηχανικό δίκτυ Dow Jones. Η Τράπεζα τη Ελβετία ανακοίνωσε ότι παρενέβη στι αγορέ χρήματο για να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να παρέμβει σε περίπτωση που χρειαστεί. Ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα τη Αγγλίας ρίχνει στην αγορά 250 δισεκατομμύρια στερλίνε και επιχειρεί να καθησυχάσει του επενδυτέ. But as the Prime Minister said just this morning, there will be no initial change in the way our people can travel, in the way our goods can move, or the way our services can be sold. And it will take some time for the United Kingdom to establish new relationships with Europe and the rest of the world. Brexit <laughs> the Όταν φάνηκε η ανατροπή στα αποτελέσματα, ξεκίνησε η πτώση που γρήγορα εξελίχθηκε σε πανολεθρία. Γύρω στις 9 το πρωί η Στερλίνα βρισκόταν σε χαμηλά 30 ετών. Είχαμε να τη δούμε τόσο χαμηλά από το 1985.